είναι ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Σας θυμίζω ότι πριν κάνα μήνα είχαμε συνομιλήσει και μας είχε πει ότι ο ίδιος είχε ακούσει μεταξύ άλλων ότι ως παρηγορητικό από την κυρία Δηλίνη πήγαινε να ανάψει και κανένα κερί. Καλημέρα κύριε Πλακιά. Καλημέρα Γιώργο. Για πείτε μου λοιπόν, έχετε μια διάψευση από την εισαγγελέα? Μα δεν είναι διάψευση, είναι η αλήθεια. Καταρχήν να γυρίσουμε σε αυτό που είπατε. Τι δουλειά έχει η κυρία Δηλίνη σε ένα οικονομικό φόρουμ να απαντά και να σε ερωτήσει που αφορούν τα ΤΕΠΗ? Δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα γιατί δεν βγήκε να διαψεύσει να πει κάτι? Εγώ ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να πω και να βγω την αλήθεια, γιατί ήμουν παρόν εκείνη την ημέρα στο γραφείο της εισαγγελέως. Σας χάνω. Το ζόρι στην εκκλησία. Σας χάσαμε, επαναλάβετε το, γιατί σας χάσαμε εδώ. Έκανε μια μικροδιακοπή κύριε Πλακιά, συγγνώμη. Επαναλάβετε αυτό που θέλατε να πείτε. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Επειδή ήμουν παρόν στη συνάντηση με την κυρία Δηλίνη που έγινε αυτό το περιστατικό στις 12 του 23 κατά τη συνάντησή μας και που είχαμε μαζιστεί στην Αθήνα για τη συγκέντρωση των συγγενών των θυμάτων τυπών και ήμουν παρόν εκεί με το πρωί στο γραφείο της κυρίας Αδηλίνη, δεν μας έπιασε η κυρία και από το αυτή να μας πάει Γιώργο, αλλά η προτροπή της ήταν να πάμε και στην εκκλησία να ανάψουμε κάνα κεράκι και να κάνουμε και ένα σταυρό. Αυτό. Μάλιστα. Απλά. Τώρα κύριε Πλακιά, στο ζουμί. Η εισαγγελέας είπε ότι είναι δυνατόν να αναρωτιούνται οι συγγενείς αν η δικαιοσύνη θα συγκαλύψει όταν έχει επιταχύνει τις διαδικασίες και όταν η εισαγγελία και η ανακριτική αρχή στη Λάρισα στέλνει όταν βλέπει πολιτικά πρόσωπα αμελητή σταματά και τα στέλνει στη Βουλή. Κοίταξε Γιώργο, το τελευταίο διάστημα, επειδή είμαι εδώ από την περιοχή, εξελίξει από πολύ κοντά, βλέπουμε πραγματικά ότι εσείς, κυρία Αποστολάκη, και ο ανακριτής ο κύριος Μπακαΐμης κάνουν ό,τι το καλύτερο δυνατόν. Αλλά, το τονίζω, μετά από 10 μήνες, 8 μήνες, αυτές οι ενέργειες και μετά από πιέσεις δικές μας, θα έλεγα εγώ, αυτά όλα έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή. Όχι από την κομμάτι από τον Απρίλιο. Έγινε, μας αψηφίσανε, νομίζανε ότι θα ήμασταν μια ζωή στα κρεβάτια μας, νομίζανε ότι δεν θα αντιδράσουμε έτσι, δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή κάτι πάει να γίνει, εγώ όμως θα πω... Να μην μετακινήσετε, δεν ξέρω, έχετε hands free, γιατί κάνει διακοπές κύριε Πλακιά μου, σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε hands free. Ελάτε. Ναι, να πάω. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Ανακριτή. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από πέρυσι, από τον Μάρτιο. Γνωρίζετε τον αριθμό που είσαι στο περίπου? Όχι. Είναι γύρω στους 45. Ξέρετε πώς είναι στη φυλακή, Γιώργο? Ένας. Αυτός ένας, εγώ νομίζω ότι οδηγήθηκε μόνος του, πρέπει να πήγε μόνος του. Αυτό φορεί τα Γιώργο. Άρα, κύριε... Σταμαράς. Άρα κύριε Πλακιά, εμένετε στην άποψη ότι όταν όλοι είναι στην ΑΒ, εμείς έχουμε φτάσει στο ΩΜΕΓΑ των έρευνων? Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα να πω, γιατί όπως... Όχι, όπως να μην βγείτε. Ξέρετε, να μην βγείτε. Από το νομικό, και αν με γνωρίζετε και θα με συμβουλεύετε, την Νίκο, μαζέψω και μην βγαίνεις και τα λες. Αυτά όλα που βγαίνουν και λέω τώρα Γιώργο είναι όλα αυτά που διαδραματίστηκαν μέχρι το Δεκέμβριο του 23. Δεν έχω πει τίποτα τι έχει γίνει από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Εάν βγω εγώ τώρα και πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αφήστε το. Όχι βόμβα, όχι κούγκι. Αλλά δυστυχώς στα δικαστήρια, Γιώργο μου, δεν θα μιλήσω το συνέστημα. Το πιο εύκολο για μένα είναι να βάλω τη σύζυγός μου και εγώ και να πάμε στην έδρα του Προεδρείου και να ζητήσουμε τη φυλάκιση όλων. Θα κλειστούν όλοι οι φυλακοί, Γιώργο. Θα κλειστεί, Γιώργο. Εκεί θα μιλήσω τα στοιχεία, οι αποδείξεις και τα χαρτιά. Γι' αυτό θα μου επιτρέψει ο κόσμος να κρατήσω κάποιες πατινές, όπως λέμε, για τα δικαστήρια. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, δεν σας ταλαιπωρήσω πολύ σήμερα. Ήθελα όμως την αντίδρασή σας. Όχι, ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί έδωσε μια συνέντευξη στον Αντένα, όπου στο μυαλό μου είσαι. Μάλιστα. Όπου οι συνάδελφοι, θέλω να είμαι δίκαιος, τον πίεσαν, του κάναν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Απάντησε ότι οι μόνοι που μπορούν να πούν και να ζητήσουν τα αρέστα είναι οι γονείς, όχι τα κόμματα.
θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και εμείς σε άλλες υποθέσεις. Λέει για τα κόμματα. Ποιο μπάζωμα. Πάρθηκε μια απόφαση επιχειρησιακά στο πεδίο. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς τα τέμπη. Ότι δήθεν το τρένο δήθεν μετέφερε ξυλόλιο ή εκρηκτικά, θα το κρίνει ο πραγματογνώμονας. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη. Εμείς εκείνη τη στιγμή τρέχαμε να βρούμε τραυματίες και νεκρούς. Είναι προκλητικό να διαχειριστώ μια τέτοια τραγωδία και να μου λένε ότι επιχείρησα συγκάλυψη. Και το άλλο που είπε Γιώργο, ότι το ανθρώπινο λάθος συνάντησε τις παθογένειες ετών. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα του Πρωθυπουργού κάποτε πρέπει να τελειώσει. Είναι λάθος. Είναι το ίδιο αφήγημα που του λέει συνέχεια. Και όσο συνεχίζει και το λέει αυτό, εμένα με εξοργίζει προσωπικά, Γιώργο. Το αφήγημα αυτό, ότι ρίξαν λίγο χαλικάκι για να πατήσουν, είναι το πρώτο έγγραφο που βγάλαμε στη δημοσιότητα πέρυσι τέτοια εποχή σε ερωτήσεις μας. Καταρχήν το φωνάζουμε μετά, γιατί εγώ με τον αδερφό μου το κάναμε αυτό. Δεν ήταν μπάζωμα. Εμείς τους δουλεύουμε ένα χρόνο και του λέμε μπάζωμα. Δεν ήταν μπάζωμα, ήταν ξεμπάζωμα. Γιατί τα ξεμπάζωμα, Γιώργο? Γιατί πήραν από εκεί 1500 κυβικά με φορτηγά, τα κουβαλήσαν στην μάντρα του παντρεμένου και άλλα 500 κυβικά στο κουλούρι μαζί με τα βαγόνια. Εγώ και να συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό ότι ρίξαν χαλικάκι, όπως λέει, λίγο χαλικάκι, να πατήσουν τα πέδιλα. Γιατί τα μετέφεραν τα βαγόνια 15 χιλιόμετρα μακριά στο κουλούρι? Γιώργο, μερικές φορές αισθάνομαι ότι μιλάω στον τοίχο. Ότι δεν με ακούει κανένας. Εγώ να σηκώσουν τα βαγόνια φυσικά, να τα εναποθέσουν δίπλα. Ο χώρος εκεί είναι άπλητος για όποιον έχει πάει. Να τα αφήσουν τα βαγόνια, να κοιτάξουν από κάτω αν μπορούν να βρουν νεκρούς ή να ανασύρουν σωρούς. Το φυσιολογικό αυτό θα ήταν. Αλλά γιατί όμως να πάρουν τα βαγόνια μαζί με βιολογικό υλικό, με ιστό το παιδιό και να τα κουβαλήσουν άρων-άρων 15 χιλιόμετρα μακριά? Γιατί δεν μας απαντάει αυτό? Και το ανθρώπινο λάθος που λέει, ποιο ανθρώπινο λάθος? Το σταθμάρχη, ο σταθμάρχης ποιος τον έβαλε και φυτευτός ήταν, Γιώργο? Φυτεύτηκε? Θέλουν να δουν το χαρτί, θα τους το βγάλω εγώ το απόγευμα. Το χαρτί θα τους το βγάλω, γιατί δεν είναι κάτι να το δει και ο κόσμος όλος. Εφόσον δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί, ας καταλάβετε και να με κρίνετε εσείς. Τι εννοείτε το χαρτί, κύριε Πλακιά? Το χαρτί με την απόρριψη του σταθμάρχη, ο οποίος κρίθηκε ακατάλληλος. Παραμονές Χριστουγέννων του 19 ή του 20. Θα σας το δημοσιεύσω το απόγευμα να το δει όλος ο κόσμος. Δεν είναι κάτι κρυφό. Μάλιστα. Και αμέσως μετά κάποιοι τον κάποιοι τον έκριναν κατάλληλο για σταθμάρχη στη Λάρισα. Εγώ ξέρω, έχω το χαρτί με τις υπογραφές ποιος τον έβαλε σταθμάρχη. Αυτό δεν θα σας το δω. Δεν θα σας το δείξω. Θα το δείξω στα δικαστήρια. Και τον βάλα σταθμάρχη στην Καλαμπάκα, εδώ που είμαι εγώ. Mm. Γιατί η Καλαμπάκα είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει. Δηλαδή και ένα μικρό παιδί μπορεί να γίνει σταθμάρχη στην Καλαμπάκα, μια και είναι τερματικό σταθμός, σταματάει το τέλος. Η Καλαμπάκα δεν πάει πουθενά. Και μετά πάλι από αίτηση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο δέσμο ο κύριος, το μεταθέσαν στη Λάρισα και τον βάλαν το τρίμερο, τον απόκρινε εκεί για να χάσουμε εμείς τα παιδιά μας. Αυτό εννοεί ανθρώπινο λάθος ο Πρωθυπουργός? Είναι ανημέρωτος, Γιώργο, και εγώ θυμώνω με αυτά. Το να καθίσουν να μιλήσουμε κάποιον σοβαρά, μυστικά, είμαι εδώ οποιοδήποτε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Δεν με νοιάζει τι τίτλο κατέχει και πού είναι. Τα πράγματα. Αν αυτός νομίζει ότι είναι ανθρώπινο λάθος αυτό, έναν άχρηστο που τον βόλεψε η κυβέρνησή του, αυτός το θεωρεί ανθρώπινο λάθος, ανθρώπινο λάθος. Να το πούμε και έτσι. Συγγνώμη κιόλας για την ένταση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Πλακιά, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θεωρώ ότι εξακολουθείτε και καλά κάνετε να είστε καταπέλτης, γιατί γνωρίζετε, επαναλαμβάνω, είστε στο ωμέγα όλοι σας. Όταν κάποιοι άλλοι είναι στο ΑΒ ή τους λείπουν στοιχεία, και καλό είναι να το δούνε. Γιώργο, παρακολουθείς την υπόθεση από την αρχή. Δίνεις βήμα σε όλους. Εγώ πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή σου, να βγούμε και τηλεοπτικά όπου θέλετε, μια και να γνωρίζετε. Από τα άλλα τα κανάλια με έχουν αποκλείσει πλέον. Αυτά που λέω δεν τους αρέσει. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε με, ξέρετε, νάκια, δεν είναι αυτό. Ο Νίκος θα πει πάντα αλήθεια και μόνο αλήθεια. Από τα άλλα τα κανάλια με έχουν κόψει εντελώς. Εντολή είναι μη παίζει το Πλακιά, γιατί αρχίζει και ζητάει παραιτήσεις υπουργών, αρχίζει βγάζει στοιχεία, δεν αρχίζει το άλλο. Δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου, έστω και μόνος μου, Γιώργο, έστω και τελευταίος πάνω σε αυτή τη γη. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Πλακιά, καλημέρα.